Λοιπόν, 8 Μαρτίου σήμερα θα δείτε κάτι άλλο από ό,τι σας δείχνω συνήθως. Θα δείτε το παραδοσιακό μέρος της Ταϊλάνδης που δεν σας το έχω δείξει ποτέ. Είμαστε στην Batman Road, έτσι λέγεται, στην Ανάη δεξιά. Hello. Στην Ανάη δεξιά πηγαίνοντας για το βενζινάδικο. Εδώ για 5 μέρες έχουν ένα πανηγύρι το οποίο γιορτάζουν τα 54 χρόνια του βασιλιά. Θα δείτε τις τιμές σήμερα εδώ πως είναι στα πανηγύρια, σαν τα δικά μας είναι, αλλά σας περιγράψω και τις τιμές. Ήρθα, έφαγα εδώ το μεσημέρι. Να δείτε και το παραδοσιακό φαγητό τι είναι. Τι τρώω εγώ μάλλον. Έφαγα βραστό κοτόπουλο με βραστό ρύζι και χοιρινό βραστό. Ήπια μια ποτηρούκλα με μίξ χυμό από αυτό εδώ, από όλα μέσα, και κοστίζει 2,5 ευρώ αυτά. Έτσι, ένα πιάτο με ρύζι, κοτόπουλο βραστό και χοιρινό βραστό. Δείτε το. Και χοιρινό. Αυτά είναι τα παραδοσιακά τους, αν τα τρώτε. Εγώ τα τρώω όλα. Τρως ένα πιάτο με ρύζι, κοτόπουλο και χοιρινό και πίνεις και ένα ποτήρι με φρέσκο χυμό μεγάλο και δίνεις 2,5 ευρώ. Τώρα πάμε να δείτε το πανηγύρι. Έχει πολλά πράγματα. Φαγητά, ρούχα, παπούτσια, παιχνίδια για τα παιδάκια. Σουλεϊμάν, ποιος είναι αυτός? Γαρίδες με σάλτσα. Σαγουάτικα. How much? 80 baht. 2 ευρώ το πιάτο, λέει, με ρύζι. With no shrimps. 80 baht. With a cow pow. Yeah. Okay, after. Come on. Ρύζι με κάρι και γαρίδες, ένα πιάτο, 2 ευρώ. Λοιπόν, ξεκινάει το πανηγύρι, μπλούζες με 3 ευρώ. 3 ευρώ έχουν οι μπλούζες αυτές εδώ πέρα που βλέπετε. Συγγνώμη, όχι 3, 6 ευρώ, 6. Τα γουάντικα, how much? Τι σετ. How much? Alright. 250. 6 ευρώ, καλά είπα. Not 200. Καλά δεν είμαι. Έξι ευρώ. Εδώ ο Μόρτης που κουνάει το ταραβέρι πουλάει ασημικά μείον 70%. Θα σας πω τιμή δηλαδή. Δαχτυλίδια και ιστορίες θα πληρώσετε από 50 ευρώ μείον 70%, περίπου στα 20 ευρώ. Έτσι, ασήμι λέει 9,25. Welcome. Υπολογίστε από 15 μέχρι 18 ευρώ τα δαχτυλίδια αυτά. Ασήμι λέει 9,25. Ασήμι. Spidey Mai.
Facebook. ผมก็ชมก็ได้เลยนะฮะเพราะว่าแต่ท่านก็ได้เป็นเมียคนอยู่บนด้านนี้นะครับ ผมก็ได้เป็นเมียคนอยู่บนด้านนี้ก็เลยถึงจะถูกกับเจ้าคนนี้ครับ หูรุ่นนี่